Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πώς κινείται η αγορά της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά πώς κινήθηκε η αγορά της Κοζάνης το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και αυτή την περίοδο που διανύουμε, που έχουν ξεκινήσει ήδη οι χειμερινές εκτόσεις από τη Δευτέρα, παρά την κακοκαιρία, και ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην αγορά. Κοντά μας είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας, έμπορος και πρώην αντιπεριφερειακός εμπορίου, ο κύριος Γιώργος Βόλης. Κύριος Βόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Κύριος Βόλη, θα ήθελα λίγο να κάνουμε μια αναφορά καταρχήν πώς πήγε η αγορά το προηγούμενο διάστημα, την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, με όλες τις δυσκολίες, αν μείνατε ευχαριστημένοι και αν οι προσδοκίες σας ήταν θετικές. Όσοι έπεσαν κάτω στο τζίρο 10% με 20%, νομίζω να είναι ευχαριστημένοι. Περισσότεροι έπεσαν πάνω από 30% και 40%. Πιστεύω ότι χάσαμε ένα κομμάτι μεγάλο εισόδημα διαθέσιμο την περίοδο των εορτών. Να δούμε τι θα γίνει στις χειμερινές εκτόσεις. Μάλιστα, οι χειμερινές εκτόσεις θα διαρκέσουν 50 ημέρες. Ξεκίνησαν από Δευτέρα 9 Ιανουαρίου και θα τελειώσουν 28 Φεβρουαρίου. Οι τρεις πρώτες ημέρες, καρπές. Ήρθε και η βαρύ χειμωνιά, οπότε δεν υπάρχει ρευστότητα και με μείον 12, μείον 11 που είχε αυτές τις τρεις μέρες, το καταναλωτικό κοινό δεν ανταποκρίθηκε στις χειμερινές εκτόσεις. Η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ανότητας Κοζάνης ειδικά στήριξαν την τοπική αγορά από την εμπειρία σας, γιατί έχετε διατελέσει πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, χρόνια ασχολείστε στον χώρο του τον επιχειρηματικό, στήριξαν οι πολίτες την αγορά της Κοζάνης. Όσο μπόρεσαν, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όλο το καταναλωτικό κοινό της Δυτικής Μακεδονίας και αυτοί που έκαναν τα ψώνια, τους επιβραβεύω. Όπως ξέρετε πολύ καλά, το 2016 το 75% των οικοκυριών της χώρας είδε το εισόδημά του μειωμένο. Από αυτήν τη μία πλευρά. Από την άλλη την πλευρά έχουμε υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων με φόρους πάρα πολλούς. Όταν έχουμε αυτά τα δύο γεγονότα, πώς θα υπάρχει ρευστότητα στην αγορά? Και ξέρετε πολύ καλά, όταν οι υποχρεώσεις τόσο προς τις τράπεζες, τόσο προς τις ΔΕΚΟ, τόσο προς το δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, μπορώ να πω ότι έφτασαν, το ιδιωτικό χρέος έφτασε περίπου να πλησιάζει το δημόσιο χρέος. Όταν δηλαδή είναι τα νοικοκυριά τόσο πολύ χρεωμένα, πώς μπορεί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κάθε τοπικής αγοράς? Αυτή είναι και η αλήθεια. Η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να μειώσει την ανεργία. Εμείς έχουμε 400.000 νέους οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό και ολόκληρο δηλαδή το επιστημονικό επενδυτικό κεφάλαιό μας έφυγε και στηρίζει τις οικονομίες των άλλων κρατών. Και χώρια 100.000 επιχειρήσεις που έφυγαν και είναι στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Όταν ανοίγετε, πάτε το πρωί στο κατάστημά σας και εσάς και άλλοι επιχειρηματίες, ανοίγετε το κατάστημα. Πώς, με τι έξοδα ξεκινά η μέρα για έναν επιχειρηματία σήμερα, ο οποίος, εντάξει, είπαμε ότι είχαμε χειμερινές εκτόσεις, ξεκίνησαν οι χειμερινές εκτόσεις από τη Δευτέρα, λόγω της κακοκαιρίας δεν υπήρχε κίνηση στα μαγαζιά. Είδαμε και πολλά καταστήματα χθες να είναι κλειστά. Δεν υπάρχει ψυχολογία. Δεν υπάρχει ψυχολογία στο κατανοητικό κοινό, δεν υπάρχει ψυχολογία στις επιχειρήσεις. Αυτές τις τρεις ημέρες πολλά καταστήματα, να σας πω, τζίρος στο πιο χαμηλό επίπεδο. Μπορώ να σας πω και ορισμένα καταστήματα δεν έκαναν σεφτές στην καθημερινή λαϊκή γλώσσα. Πιστεύω ότι δεν θα ανταποκριθούν, αυτό που είπα και νωρίτερα, οι έμποροι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες στις υποχρεώσεις τους απέναντι σε αυτά που είπα τα ταμεία. Πιστεύω ότι πρέπει η κυβέρνηση να σταθεί στη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία είναι το 95% των ελληνικών επιχειρήσεων και το 85% απασχολεί στο εργατικό δυναμικό. Μέχρι τώρα εμείς βλέπουμε άλλα πράγματα. Βλέπουμε ότι η πολιτική που κάνει η κυβέρνηση είναι πολιτική που εξυπηρετεί τους λίγους, δηλαδή τις πολυεθνικές. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Βακρατζά.
η Τρόικα μιλάει πρώτα με τις πολυεθνικές και μετά μιλάει με την κυβέρνηση. Άρα, κατά βάθος, η κυβέρνηση υιοθετεί τις προτάσεις των πολυεθνικών. Κλείνοντας και ένα κάλεσμα προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, είστε περιφερειακός σύμβουλος, διατελέσατε και αντιπεριφερειακή εξεπορίου, να στηρίξουν τα καταστήματα και την αγορά αυτή την περίοδο και όλα των εκτόσεων, κύριε Εγώ ξέρω πολύ καλά την ευαισθησία του καταναλωτικού κοινού που έχει προς την μικρομεσαία επιχείρηση, στις επιχειρήσεις μας. Άλλωστε υπάρχει και η λέξη φιλία μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει μια αλληλοεμπιστοσύνη μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της επιχειρήσης μας. Εάν δεν αλληλοστηριχθούμε, δεν θα πάει η αγορά μπροστά, δεν θα πάει η οικονομία μπροστά, δεν θα πάει η τοπική κοινωνία μπροστά.